Θα ξεκινήσουμε και θα πάμε σε ζωντανή σύνδεση. Θα πάμε πάλι Ιεράπετρα για ένα θέμα που αφορά τον πρωτογενή τομέα και τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Ωστόσο, έχουμε μία εξέλιξη με πρωτοβουλίες του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Γεωργαντά, ο οποίος έθεσε συγκεκριμένα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εύη έχει το ρεπορτάζ για να δούμε και την απάντηση και ένα πρώτο σχόλιο από τους παραγωγούς της Ιεράπετρας. Αν και όπως διάβασα την λίστα των αξιώσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστόματος του κυρίου Γεωργαντά, δεν πολύ αφορά την Κρήτη. Δεν πιάνει τους κριτικούς. Θα τα δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, Εύη. Σε γενικότερο έτσι πλαίσιο ζητάει επιπλέον ενίσχυση στον πρωτογενή τομέα για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Πρόσθετη χρηματοδότηση λοιπόν πέραν της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση, όπως αναφέρεται και όπως είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, των επιπτώσεων των αλλεπάλληλων κρίσεων στο γεωργικό τομέα. Αξίζει ωστόσο να αναφέρουμε ότι έκανε λόγο για την ανάγκη πρόβλεψης αποζημίωσης των καταστροφών που προκαλούν σε αρκετές περιπτώσεις οι αγριόχειροι στη χώρα μας, πράγμα το οποίο αναφέρεται στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στο στόχο της μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων. Όλα αυτά στο Συμβούλιο της Υπουργών Γεωργίας και Αλίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε στην Ιεράπετρα, στον Γενικό Γραμματέα του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρα, τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη. Κύριε Βιαννιτάκη, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλά, εσείς, καλό απόγευμα, κύριε Πανιατοπούλε. Σας ευχαριστώ θερμά. Το θέμα μας είναι ο ιός, βέβαια, αυτή η περίφημη γρίπη της καστανής ρυδίτωσης που αφορά θερμοκηπιακές καλλιέργειες, αν δεν κάνω λάθος, και την πιπεριά και την ντομάτα. Θα μας τα πείτε. Ωστόσο, παίζει πολύ αυτή η τοποθέτηση του Υπουργού και κατά πόσο μας επηρεάζει και μας αγγίζει. Νομίζω περισσότερο τη Βόρεια Ελλάδα. Κοιτάξτε, δυστυχώς ακόμα και η ΚΑΠ, ακόμα και η ίδια η ΚΑΠ, στην Ελλάδα τουλάχιστον η εφαρμογή της ΚΑΠ έχει να κάνει καθαρά όχι με γεωγραφικά δεδομένα για το πώς δηλαδή είναι η ανάγκη της καλλιέργειας, αλλά δυστυχώς σε σχέση με τα πλάνα ψηφοφορίας, με τους εκλογικούς καταλόγους. Και αυτό δείχνει για άλλη μία φορά και αυτή τη στάση του Υπουργού Γεωργίας κ. Γεωργαντά. Σαφώς και οι ψήφοι είναι πολύ περισσότερες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σαφώς λοιπόν και εκεί θα δώσει το βάρος από τη στιγμή που η Κρήτη δεν μπορεί να ορθώσει ουσιαστικό ανάστημα με τους τοπικούς βουλευτές να είναι απόντες σε ένα τέτοιο ζήτημα. Οπότε και ο Υπουργός αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση γενικότερα, επειδή όπως καταλαβαίνετε διανύουμε μια προεκλογική περίοδο, αναγκαστικά ρίχνει βάρος εκεί που θα πάρει περισσότερους ψήφους. Μη γνωρίζοντας όμως ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή νομίζω ότι το σύνολο του αγροτικού κόσμου θα στρέψει την πλάτη. Πολύ καλά κάνετε και αναφέρετε. Οποιαδήποτε πολιτικά. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω λίγο να πάμε στο θέμα μας, στην καστανή ρυτίδωση. Ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί αρκετά. Μέχρι και σήμερα τα έχουν πάει καλά στο μέτωπο της πρόληψης εκεί η παραγωγή, οι συνάδελφοί σας, αλλά θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή για ποιους λόγους? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι ο ιός της καστανής ρυτίδωσης δεν είναι επιβλαβής για τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι καταναλωτές δηλαδή δεν πρέπει να φοβούνται όταν καταναλώσουν ένα καρπό που έχει προσβληθεί. Είναι όμως καταστρεπτικός και με τεράστιες οικονομικές συνέπειες στην τσέπη του παραγωγού και κατ' επέκταση και του καταναλωτή. Γιατί όταν μιλάμε για πάνω από 80% καταστροφή στο προϊόν, σημαίνει ότι η έλλειψη στην αγορά θα είναι σε τέτοιο βαθμό που ο καταναλωτής θα το αγοράσει πάρα πολύ ακριβά φέτος. Εάν συμβολογήσουμε τώρα και το κόστος παραγωγής που φέτος θα ξεφύγει και είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους τους παραγωγούς, αντιλαμβάνεστε ότι είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να προσέξουμε. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο πρακτικό. Τι προκαλεί τις καλλιέργειες, τι προκαλεί? Μιλάμε τώρα για ένα ιό, για μία ίωση βέβαια. Τον ξαναβρούμε τον κύριο Βιαννιτάκη, ο οποίος πραγματοποιούμε αυτή τη ζωντανή σύνδεση μέσα από θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Προσπαθούμε σε κάθε σύνδεση φέτος να δημιουργήσουμε αυτή την αμεσότητα, δηλαδή από τον χώρο που δραστηριοποιείται ο κάθε ένας συνεντευξιαζόμενος να βγαίνει να μας μιλάει. Αυτό το έχουμε πετύχει μέχρι και σήμερα, δύο μέρες. Το πετυχαίνουμε και με τον κύριο Βιαννιτάκη. Περισσότερο την προτροπή θέλουμε να ακούσουμε από τον κύριο Βιαννιτάκη, απευθυνόμενος στους συναδέλφους του. Αλλά πάμε στο πρακτικό σκέλος. Τι προκαλεί στην καλλιέργεια?
Λοιπόν, εδώ, όπως βλέπετε και εσείς πίσω μου, είμαστε σε ένα θερμοκήπιο με ντομάτα, καλλιέργεια ντομάτας. Έχει ξεκινήσει ήδη την καλλιέργεια. Εάν βρισκόσασταν αυτή τη στιγμή εδώ, πραγματικά θα βλέπετε, θα μυρίζατε πολύ έντονα. Έχει κάνει τα πάντα για να απολυμάνει το χώρο του, ούτως ώστε να μπορέσει να αποφύγει. Αυτό λοιπόν που προκαλεί η καστανή ρετιέδωση είναι ότι μειώνει κατά πολύ καταρχήν την παραγωγή. Δηλαδή εκεί που για παράδειγμα ένα φυτό θα έπρεπε να βγάλει 10 κιλά στη σεζόν, θα βγάλει μόνο ένα ή δύο. Αυτό είναι το πρώτο, το μεγαλύτερο θέμα, και επίσης προκαλεί πολλά στίγματα πάνω στον καρπό, όποιοι καρποί επιβιώσουν εντός εισαγωγικών, με αποτέλεσμα να μην είναι εμπορεύσιμοι καρποί. Από εκεί και πέρα, τα φυτά έχουν μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούν να αναπτυχθούν, σταματούν σε ένα σημείο και αναγκαστικά η καλλιέργεια πάει σε ολική καταστροφή. Σημαντικό επίσης πρακτικά, όπως είπα και στην αρχή, είναι να απολυμμένουμε τους χώρους μας και όλα γενικά τα μέσα συσκευασίας, τα χέρια μας, τα εργαλεία. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα απλά με ένα άγγιγμα του χεριού. Γι' αυτό εφιστούμε την προσοχή στους παραγωγούς. Εδώ και 2 χρόνια που κάνουμε αρκετές ενημερωτικές συναντήσεις, εφιστούμε την προσοχή στον ιό, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει θεραπεία. Μάλιστα, δεν υπάρχει θεραπεία. Καμία προσοχή. Θεραπεία δε... Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Πρόληψη, προσοχή, ενημέρωση. Και όσοι δεν γνωρίζουν, να απευθυνθούν σε εσάς, στον Αγροτικό Σύλλογο Ιεράπετρας, προκειμένου βέβαια να μάθουν περισσότερα και να προχωρήσετε να καταπολεμήσετε αυτόν τον εχθρό. Την ώρα βέβαια που το κόστος παραγωγής και τα έξοδα ακολουθούν μια ανωδική τροχιά και δεν θέλετε άλλες κοτούρες, δεν θέλετε άλλους προβληματισμούς. Λοιπόν, κύριε Βιαννιτάκη, έχουμε μια σχέση επικοινωνίας, το γνωρίζετε από πέρυσι, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε για να αναδείξουμε προβληματισμούς σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εσείς εύχομαι κάποια στιγμή να μιλάμε μόνο για καλά νέα και ακριβώς, όχι συνεχώς για θέματα όπως οι εργάτες, όπως τα λοιπάσματα, όπως το κόστος παραγωγής. Ας το ελπίσουμε. Έχουμε πολύ περισσότερα σαν πρωτογενή τομέα στην Κρήτη να αναδείξουμε παρά όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα. Να είστε καλά. Αυτή η δυναμική που πρέπει να επιβεβαιωθεί και να βγει στο προσκήνιο. Λοιπόν,